να γίνει. Το θέμα είναι ότι είμαστε ενάντια στον δανεισμό και ειδικά σε αυτή την εποχή πλέον που οι πιστώσεις προς τους Δήμους, οι χρηματοδοτήσεις έχουν εκλειστέψει πάρα πολύ, οι εγχωρήσεις διαφόρων υπηρεσιών με τα ακίνητα έχουν φύγει από τις υπηρεσίες του Δήμου, άρα τα λεφτά κι άλλο λιγοστεύουν, οι επιβαρύνσεις ήδη των Δήμων απέναντι στο κράτος είναι πάρα πολύ σε θέματα χρηματοδοτήσεων, να πάρουν από τα φορολογίες, όλα αυτά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία, είναι αδιανόητο ο Δήμος να προβεί σε μια τέτοια τόσο μεγάλη οργανισμό, των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε μπροστά μας αδιέξοδα από αυτό το θέμα. Ναι, μεν μπορεί να είναι καλύτερος ο φωτισμός και γι' αυτό είμαστε και υπέρ του έργου, σαν έργο είμαστε σαν σύλλογος υπέρ, αλλά φοβόμαστε εδώ. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα το οποίο δεν είδαμε μέσα στα χαρτιά είναι ότι δεν βλέπουμε σύμφωνη γνώμη της οικονομικής υπηρεσίας, του λογιστηρίου. Δηλαδή είναι ένα χαρτί, πιστεύω μια βεβαίωση, κάτι που να λέει την άποψή της πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι κάτι το οποίο απουσιάζει μέσα από την όλη διαδικασία. Η οικονομική υπηρεσία έχει χορηγήσει μόνο μια βεβαίωση η οποία παρουσιάζει απλά τα οικονομικά στοιχεία της τριετίας, ούτε ισολογισμούς υπάρχει μέσα που να μπορούμε να δούμε τι υποχρεώσεις έχουμε σαν Δήμος προς τρίτους.